των Αλφα Ελλάδος που πρέπει να την αποδεσμεύσουμε. Είναι η Χάρης Μανουσάκη να μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Χάρης, καλή σου μέρα από τη Λευκωσία. Καλημέρα από την Αθήνα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οδεύουμε προς τη δεύτερη φάση, πάντως με μεγάλη ψυχραιμία από τις αρχές και με σχετική ψυχραιμία και από τον κόσμο. Έχουμε φτάσει στα 31 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με πολλά να προέρχονται από το γκρουπ των ταξιδιωτών προς τα Ιεροσόλυμα. Ανάμεσά τους είναι και ένας 66χρονος, ο οποίος από τους ασθενείς κοροναϊού είναι αυτός που παρουσιάζει την πιο σοβαρή κλινική εικόνα. Νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο, στον ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι επαφές των ταξιδιωτών έχουν ήδη ιχνηλατηθεί. Στο γκρουπ των 54 ταξιδιωτών έχει ληφθεί εργαστηριακό δείγμα. Χθες είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα. Εκκρεμούν όμως τα αποτελέσματα και άλλων, τα οποία θα τα έχουμε σήμερα, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι από το συγκεκριμένο γκρουπ που είναι θετικοί στον κοροναϊό. Βεβαίως είχαμε και την λήψη έκτακτων μέτρων σε τρεις νομούς της χώρας. Ήταν εκεί από που προέρχονταν οι ταξιδιώτες του γκρουπ. Δεν λειτουργήσαν τα σχολεία και για 48 ώρες είχε δοθεί οδηγία να μην υπάρχουν δημόσιες συναθρήσεις. Δηλαδή να αναβληθούν αθλητικοί αγώνες, αθλητικές διοργανώσεις, καλλιτεχνικές διοργανώσεις, θέατρα, ώστε να μπορέσει να έχει μια εκτίμηση επιδημιολογική ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Το σίγουρο είναι, αυτό που μας λένε οι δημοξιολόγοι δηλαδή, ότι τουλάχιστον τοπικά, ακριβώς αυτούς τους τρεις νομούς, κυρίως στην Αμαλιάδα, φαίνεται ότι τοπικά έχουμε μια έξαρση και πηγαίνουμε, είμαστε στη φάση 2, όπως είναι χωρισμένα. Τι σημαίνει αυτό, Χάρης? Τι σημαίνει η φάση του κοροναϊού? Χάρης, τι σημαίνει, τι σημαίνει η φάση 2? Η φάση 2 έχει να κάνει περισσότερο με το πώς αντιμετωπίζουμε και χειριζόμαστε τα κρούσματα που προκύπτουν. Η φάση 1, και είναι διεθνείς κανόνες αυτή, έχει να κάνει με το να περιορίσουμε τα εισαγόμενα κρούσματα, να ιχνηλατήσουμε πολύ καλά τις πιθανές μεταδόσεις. Στη φάση 2 σιγά σιγά οδεύουμε και σε εγχώρια μετάδοση κρούσματων, ελεγχόμενη. Και πολύ σύντομα, όπως μας έλεγε ο επικεφαλής λοιμοξιολόγος, όπως σε όλες τις χώρες υπάρχει ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, προφανώς αναμένουμε αύξηση των κρουσμάτων και στην Ελλάδα, και σιγά σιγά απομακρυνόμαστε από το να εντοπίζουμε όλα ακριβώς τα κρούσματα και επικεντρωνόμαστε στο πώς θα χειριστούμε υγειονομικά αυτά τα κρούσματα. Δηλαδή, μπαίνουμε, για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε την εποχική γρήπη. Αυτοί που ασθενούν με ήπια συμπτώματα θα παραμένουν οικογενειακή παρακολούθηση αν χρειάζεται στο σπίτι τους. Δεν θα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Οι υγειονομικές δομές θα νοσηλεύουν βαριά περιστατικά τα οποία χρειάζονται ιατρική υποστήριξη. Σιγά σιγά οι λοιμοξιολόγοι μας βάζουν σε αυτό το κλίμα ότι μπαίνουμε σε έναν διαφορετικό τρόπο χειρισμού των θετικών κρουσμάτων. Μάλιστα, να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.